και πολλά άλλα packs γύρω με το Μουντιάλ και το 82x20 που δεν ξέρω αν αξίζει. Το πιο λογικό είναι να μην αξίζει. Ο αδερφός μου το έκανε και έτυχε σον, όχι και πολύ κακό με αυτά που έχουμε δει. Αλλά επειδή ζητάει λίγα tokens και δίνει ψιλοκαλό φόντερ, δηλαδή και να μην τύχει κάτι καλό, ίσως το παίρνει αρκετούς παίδες, θα το κάνω έτσι και ίσως με δύο picks δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Οπότε είπα να το κάνω, θα δούμε αν αξίζει. Και έχουμε πάρα πολλά αυτά τα 14, είναι objectives που πρέπει να κάνουμε claim. Που είναι επειδή έκανα αυτό με την Ιαπωνία και είδα και στο TikTok ότι απλά είναι πανεύκολο να βάλεις πολλούς παίκτες από την ίδια χώρα στα squad battles και ήταν πραγματικά πανεύκολο και μπόρεσα και έκανα πάρα πολλά packs τέτοια. Να και το token εδώ που αυτοί οι παίκτες ουσιαστικά αν δεν ξέρετε δεν τους παίρνεις για πάντα, γιατί χτες δεν το ξεκαθαρίσαμε και δεν κατάλαβα. Αυτοί οι παίκτες νομίζω 4 Ιανουαρίου φεύγουν και χρησιμεύουν μόνο για ένα πράγμα, TSBC, μόνο γι' αυτό χρησιμεύουν. Αλλιώς άλλη χρήση δεν έχουν. Μπορείς και να παίξεις μαζί τους μέχρι 4 Ιανουαρίου. Δηλαδή, αν τύχω κανέναν Mbappé ή Neymar, φυσικά θα παίξω μαζί τους. Αλλά το κακό είναι ότι φεύγουν από το κλαμπ στις 5 Ιανουαρίου. Αλλά αν θες, παίζεις μαζί τους. Και το άλλο πολύ κακό είναι ότι δεν χρησιμεύουν για SBC. Που είναι και πάρα πολύ λογικό, γιατί βγάζεις walkout όχι απλά εύκολα. Μιλάμε, είναι το πιο εύκολο πράγμα να βγάλεις walkout. Ας πούμε, χτες έτυχα την μπάλα, Thiago, και έβαλα απλά ένα goal με Ισπανούς και Αργεντίνους. Αν όντως γινόταν και έμπαινα σε SBC, οι τιμές των φόντερ θα είχαν πέσει στα 5K. Οπότε καλά έκανε και δεν, πώς το λένε, και δεν τους έκανε φόντερ, γιατί πραγματικά αν τους έκανε να μπαίνουν στα SBC, το game θα είχε τελειώσει. Θα έκαναν όλα τα SBC και θα ήταν πολύ κακό. Οπότε καλύτερα έτσι, και αν δεν έχουν μεγάλη χρήση, αλλά εντάξει, χρησιμεύουν για objectives. Αλλά μπορεί να τύχουμε και κανέναν Mbappé, δηλαδή από το γαλλικό, που αν τύχουμε φυσικά και θα μπει, εντάξει, έστω για λίγο θα παίξει. Βασικά δεν είναι για λίγο, είναι για 2 μήνες σχεδόν, οπότε έχουμε να κάνουμε claim όλα αυτά. Και βέβαια καθυστερήσουμε έτσι και ως δεν έχουμε να δούμε κάτι άλλο. Έχουμε και τα κόκκινα picks που ακούγεται ότι από την επόμενη εβδομάδα θα δίνει πρόμο τα κόκκινα. Όχι νομίζω από αυτό το πρόμο, γενικά πώς έχουν βγει. Το οποίο είναι πολύ περίεργο και οι τιμές στο market θα πέσουν πάρα πολύ, οπότε σκέφτομαι να πουλήσω το φόντινγκ γιατί θα πέσει απίστευτα. Αν και είναι τρομερή κάρτα, θα σας πω και λίγα λόγια για την ομάδα. Και αν γίνει αυτό, πιστεύω το game θα πεθάνει πολύ νωρίς από την αλήθεια. Τώρα να δίνει κόκκινη, βασικά μέχρι να αρχίσει το Team of the Week να δίνει κόκκινους πρόμο, θα κάνουν όλοι ομαδάρες. Και αυτό δεν είναι πολύ καλό να κάνουν, γιατί και ο κάθε. Οπότε εγώ, όλοι λένε να βάλουν πρόμο και αυτά, εγώ θα έλεγα να μην βάλουν. Γιατί αν βάλουν, το game θα τερματιστεί και θα πεθάνει πάρα πολύ νωρίς. Γιατί πείτε ότι βάζω μέσα Road to the Knockout, θα τυχαίνουν όλοι Messi, Foden, κάρτες που είναι δύσκολο να βγαίνουν και είναι σπάνιες, θα κάποιος θα μπορεί να τις ξανατύχει. Για μένα θα τις βάλουν λογικά γιατί το έχουν πει ήδη, για μένα είναι κακό. Ελπίζω να μην το κάνουν, αν και θα το κάνουν από ό,τι φαίνεται. Αν και οι περισσότεροι λένε να το κάνουν, εγώ είμαι αντίθετος αυτό και λέω να μην το κάνει αυτό. Γιατί το game θα πεθάνει πάρα πολύ νωρίς, έστω και για αυτούς τον 1,5 μήνα, πόσο είναι που είναι το Mundial και δεν έχει Team of the Week, εκτός αν το κάνει λίγο δίκαια να δίνει max 88, κάτι τέτοιο. Αλλά και πάλι, εγώ πιστεύω αυτό που θα έκανε, που θα έπρεπε να κάνει είναι να δίνει τα picks 81 συν Team of the Week, που θα τύχαινες και καλούτζικο φόντερ, έχει και κάποιες καλές κάρτες, όπως ήταν παλιά. Τώρα που δίνει ό,τι να είναι τα κόκκινα, αυτό είναι μεγάλη βλακία και δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει τόσο καιρό. Κάποτε πρέπει να το σταματήσει και να δίνει 81 πλάς. Τώρα να τυχαίνει 75 στα πίξ και να κάνει κάποιους 20 νίκες, πραγματικά είναι τραγικό. Οπότε ας ελπίσουμε να το ακούσει κάποτε, αν και από το 19 το λένε όλοι και έχει πάει 23 και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Οπότε τα κάναμε όλα claim νομίζω. Για να δούμε. Όχι, έχει κι άλλα. Γενικά έκανα πάρα πολλά, βλέπετε. Απλά έβαζα παίχτησα που έχω στο club, ό,τι να είναι θέσεις, τους έβαζα και έβαζα γκολ. Πραγματικά ήταν πανεύκολο. Παίρνουμε και αυτόν τον Καναδό. Και αυτές οι κάρτες επίσης είναι πανεύκολο να τις πάρεις. Και είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα picks και όλα αυτά. Οπότε, να σας πω μια πολύ γρήγορη γνώμη για την ομάδα, γιατί έχουμε πολλά packs να ανοίξουμε με αυτά που πήρα. Λοιπόν, βασικά τη γνώμη μου στους παίκτες τις ξέρετε πάνω κάτω. Οπότε η μόνη αλλαγή νομίζω ήταν ο Ντοναρούμα, ο Καρντεβίλα και ο Ραούχο. Ναι, αυτοί οι τρεις είναι. Αν θέλει να φορτώσει. Ωραία. Όχι, αυτή είναι η ομάδα που έκανα τα objectives. Ωραία. Τι είναι η αλλαγή, και αυτό ο Νόρα είναι πολύ καλός για αλλαγή. Πραγματικά όταν μπαίνει μου βάλε κάποια γκολ. Για να δούμε. 8 μάτς, ναι, μου βάλε 4 γκολάκια. Λοιπόν,
Αραούχο, παίζει να είναι και καλύτερο από το Κόρντομπα. Βασικά είναι πολύ διαφορετικέ κάρτε. Αμυντικά, αν και λέει 90 defending, ο Αραούχο είναι καλύτερο μόνο για ένα πράγμα. Το body type, πραγματικά το body type που έχει ο Αραούχο δεν περνιέται. Δηλαδή το 85 defending μου φαίνεται σαν 99. Για το λόγο ότι το body type, δηλαδή όταν πάει κάποιο να περάσει, δεν γίνεται. Είναι τόσο ψηλό που απλά πατά ένα όμικρον και το κόβει. Ενώ ο Κόρντομπα δεν έχει τόσο καλό body type, αλλά α πούμε στην κόντρα μπορεί να προλάβει. Ο Ρόχο δεν είναι τόσο γρήγορο. Οπότε συμπληρώνει ένα στον άλλον τέλεια. Καπντεβίλα που ξενέρωσα χθε που δεν είχα και ακόμα. Δεν λέω ότι είναι κακόπουλα από το χείρο. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι κακό. Ίσα ίσα είναι πάρα πολύ καλή κάρτα. Από τα καλύτερα left back, right back στο game. Και από το Βάμπι Σάκα ίσω είναι λίγο καλύτερο. Δεν είναι και τρελέ διαφορέ. Αλλά δίνει και τα links στον Άρχο και τον Κισχέ. Θα μείνει για πολύ καιρό ακόμα. Δεν είναι κακή κάρτα. Κολλάει τουλάχιστον από τον Τατίχερα Κάμπο. Δεν είναι το χειρότερο. Πάρκ και το Πάρκ γνώμη. Τρομερή κάρτα στο κέντρο. Μηχανάκι αυτό 95 στάμινα φαίνεται. Δηλαδή μέχρι και στο 90 έτρεχε. Και επίθεση κλασικά είναι απίστευτη. Φόντεν τρομερό για άλλη μια εβδομάδα που σκέφτομαι να το πουλήσω. Δεν ξέρω ακόμα. Στέρλινγκ δεν ξέρω για πόσο θα κάτσει ακόμα. Έχω παίξει πολλά ματς μαζί του, θα το σκεφτώ. Ρονάλντο απίστευτο θα κάτσει ακόμα και ο Μέση τρομερός κι αυτός. Που ειδικά παιδιά το φινές του είναι απίστευτο. Εδώ κόλλησαν τα πάντα, δεν πατιέται τίποτα. Να τώρα, τρομερός κι ο Μέση. Και επίσης λένε ότι θα βγάλει νέα πλευρεδμάνα. Αν γίνει αυτό πραγματικά θα είναι ότι χειρότερο για μας που κάναμε το τέτοιο, τον πρώτο πλευρεδμάνα. Οπότε πάμε να ανοίξουμε τα picks. Ο Σαλάχ είναι μόνο Σαλάχ με ενδιαφέρει. Ό,τι άλλο πραγματικά δεν με νοιάζει. Έξι νίκες όπως πάντα. Εντωμεταξύ δεν πάω για παραπάνω. Οπότε πάμε με το πρώτο pick για να δούμε. Είναι ο Αβιλά. Παίρνω Αβιλά. Καλά, έτσι κι όσο αυτοί θα βγουν στο 86 plus μια στιγμή. Δεν ξέρω τώρα αν έχω του κόκκινου. Και δεύτερο pick είναι ο Έντουαρτς. Ναι, πάρα πολύ μέτρια. Τα χειρότερα κόκκινα βασικά φέτος. Πανάθλια κόκκινα σε μια αρκετά κακή team of the week. Νομίζω δεν τίθαμε και καλά. Τα χειρότερα κόκκινα δυστυχώς. Πω, έχουμε 24 πακέτα. Γεμίσαμε πάλι. Και τα περισσότερα είναι. Ναι, είναι Εκουαδόρ και όλα αυτά. Οπότε να κάνουμε skip γιατί δεν έχει και κάτι. Οπότε ναι, τα χειρότερα κόκκινά μας 82 και 82. Αν και πραγματικά δεν με νοιάζει γιατί αυτά θα φύγουν στο 86 plus. Που βλέπουμε που γεμίζουν αρκετέ 86 plus που δεν είναι καλέ. Υπάρχουν πιθανότητε να τύχουμε και κάτι κακό από εκεί. Ανοίγουμε και το 2 players. Τίποτα. Τώρα αυτά νομίζω το μόνο καλό μπορεί να τύχει από αυτά που μένουν είναι από το Γαλλία. Από τη Γαλλία και τη Βραζιλία νομίζω. Που μπορεί να τύχουμε Neymar και Mbappé. Ας πούμε τώρα από το Εκουαδόρ θα το κάνω skip κατευθείαν. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Δεν έχει νόημα καν να δούμε τι ratings θα έχει. Μόνο και τα objectives χρησιμεύουν αυτοί. Αυτό είναι το καλό. Να 79 το καλύτερο. Το μόνο κακό είναι ότι δεν έχω παίκτη από το Κατάρ που θα χρειαστούν για swaps. Α, δεν κάναμε το 82 επί 20 εν τω μεταξύ. Ρισκάρω γιατί μπορεί να χαλάσω 20. Μπορεί να χαλάσω 3 swaps όπου να είναι. Γιατί και έτυχε Σον, δεν είναι κακό και άλλα 2 walkouts. Οπότε και είναι απλά 3 tokens. Δηλαδή και να μην τύχει κάτι καλό, λε δεν είναι και τίποτα. Δηλαδή το έκανα τζάμπο ουσιαστικά. Βέβαια έπαιξα ένα μάτσο για να το κάνω για του Ιάπωνε με την assist. Το ένα το πήρα free και το level 5 που πήγα παίζοντα γουλού. Οπότε πραγματικά είναι πανεύκολο. Και που ξέρει, μπορεί να τύχουμε και μια usable κάρτα. Αν και μην μα βάλει non walkout γιατί έχω δει και τέτοια. Οπότε δεν έχω και πολλές προσδοκίες από αυτό το πακέτο. Όπω παλιά, γιατί παλιά περίμενα από τέτοια πακέτα και με έχουν, πραγματικά αυτά τα πακέτα με έχουν πάει κούβα. Ειδικά στα προηγούμενα FIFA, όχι στο τέλο, γιατί στο τέλο έβγαζα ακραία πράγματα. Αλλά γενικά τώρα με τα πρώτα swaps όποτε τα έκανα πάντα ήταν άθλια. Ειδικά θυμάμαι είχα κάνει 83 επί 25 και ήταν no go, κάτι τέτοιο στο 21 πρέπει να ήταν. Οπότε πάμε να ανοίξουμε γρήγορα τώρα αυτά. Γιατί είναι πολλά. Σενεγάλη μόνο μανέ μπορώ να τύχω. Οπότε να δούμε αν θα είναι μανέ. Είναι μανέ. Πάρα πολύ. Ή κουλιμπαλί. Είναι ο κουλιμπαλί. Βιάστηκα να πω μανέ. Καλά, όχι ότι έχει νόημα. Γιατί και μανέ να ήταν δεν είναι και κάτι το ακραίο. Οπότε τι είχαμε, Κουλιμπαλί, Σισε. Καλά, αυτή για objective ήταν. Οπότε είναι η μόνη κάρτα που με ενδιαφέρει να τύχω από αυτά είναι ο Μπαπέ και ο Νεϊμάρ. Πραγματικά άλλη κάρτα δεν με ενδιαφέρει. Ίσως και ο Βαντάικ από εδώ. Αν και αυτές οι κάρτες είναι για λίγο. Ναι, δεν είναι καν walkout. Και πραγματικά αν ήταν έτσι και έμπαινα σε SBC θα είχαν όλοι free fodder. Ένα με Delict, Gakpo, αυτοί δυστυχώς δεν χρησιμεύουν πουθενά. Ούτε για SBC, οπότε μην ξετρέλαινε αν τυχαίνετε
τέτοιου παίκτε γιατί δεν μπαίνουν στο SBC. Εκτό αν έχετε αρχικέ ομάδε, χρησιμεύουν. Εντάξει, τώρα στην ομάδα μου ο μόνο μπορεί να μπει είναι ο Εμπαπέ και ο Νεϊμάρ. Που έχουμε γαλλικό και βραζιλιάνικο, οπότε μπορεί να τύχουμε, ποτέ δεν ξέρει. Ειδικά ένα Εμπαπέ για τον μέχρι τον Ιανουάριο θα ήταν πολύ καλά. Γιατί έτσι ως μέχρι τον Ιανουάριο είναι. Οπότε εντάξει, Σαουδική Αραβία τίποτα. Max 80 θα είναι αυτό. 78. Σαβούρες. Αλλά είναι πανεύκολο να τα κάνει με ένα golf shot όπου να είναι. Έχουμε και Δανία, Ισπανία. Αν και δεν, και να τύχω εγώ κάτι δεν έχει κανένα νόημα δυστυχώς. Αφού αυτές οι κάρες δεν μπαίνουν στο SBC. Αλλά εντάξει, τώρα έτσι όπως το κάνει με objectives, καλό είναι. Υπάρχουν πολλά objectives με swaps και θα βγουν και άλλα. Πότε χρειαζόμαστε από τους παίχτες, πότε να τα κάνετε αυτά. Γιατί ίσως δεν μπορείτε να παίρνετε τα swaps. Εγώ δεν ξεκίνησα καν τα swaps από εκεί, δηλαδή το 82x20 το έβγαλα με το free token με ένα μάτσι Ιαπωνικό που έπαιξα με έναν Ιάπωνα παίχτη και έκανα 7 assist. Και από το level 5 που δεν το φόρσαρα καν, απλά πήγα χωρίς να το θέλω καν. Πότε είναι πραγματικά πανεύκολο να πάρει το 82x20. Ουσιαστικά τζάμπα, με μισή ώρα παιχνιδιού το παίρνει το 82x20. Και μπορεί να βγάλετε και κάτι ακραίο. Ποτέ πάθια. Πότε εντάξει. Ψιλογόρ θα είναι, εκτός αν βγάλει καν 85 τώρα, δεν θα είναι καλό αυτό. Μαρόκο. Ζιχέτζ. Προχωράμε. Φανταφωγή στο τέλος Γαλλία και Βραζιλία. Όχι ότι θα τύχουμε κάτι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Σερβία. Δεν είναι κάτι. Πέταξα από το game, οπότε τώρα ξαναμπήκα. Ωραία, μας μένουν 13 πακέτα. Να τελειώνουμε γιατί αυτά είναι σαβούρες τώρα. Ωραία, προχωράμε. Καμερούν, Γκάνα, Ουρουγουάη. Καλά, αυτά δεν έχουν νόημα τώρα. Κατευθείαν skip. Αλλά χρησιμεύουν για τα objectives, οπότε αναγκαστικά και δεν παίρνει και κόμπο. Αυτό είναι το καλό. Δηλαδή, βάλτε, κάντε μια squad, βάλτε όλες τις χώρες στο Mundial. Ακόμα και CB και αλλάξει το in-game. Και παίρνετε παίκτες για που βοηθάνε στα swaps. Και τα swaps το καλό είναι ότι έχετε τα μέτρια παιχνίδια στα friendlies. Και απλά μπορείτε. Πώς το λένε, μπορείτε. Είναι golden goal μόνο το. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιο να βγει. Έτυχα κάνει το Ολυμπιακό από εδώ. Δηλαδή όχι σαν παλιά που τα swaps έπρεπε από άλλο να βγει και μπορεί να μην έβγαινε. Τελειώνει κατευθείαν και πολύ καλά αυτό που κάνει. Αν και συνήθω οι περισσότεροι έφευγαν αλλά ήταν κάποιοι κομπλεξικοί που καθόταν και στα 2-3 goals και σου κλέβαν. Και σου. Πώς το λένε, σου. Έχανες πολύ χρόνο μαζί τους, οπότε καλό αυτό που κάνει και το κατάλαβε. Αν και παλιά ήθελε να μας κάνει να μην γίνεται το golden goal, τώρα επιτέλους κατάλαβε ότι δεν γίνεται αλλιώς. Είναι πάρα πολλά παιχνίδια, οπότε πάμε να ανοίξουμε αυτό. Ουρουάι. Ωραίο, όπως είπα, τρομερός. Αραούχο να τον τύχαμε και Νούνιες. Που πιστεύω, όπως είπα χτες, η Ουρουάι θα περάσει. Και εντάξει, τώρα που τη χαράουχο. Θα γίνει απίστευτη κάρτα αν περάσει από τη φάση από τους ομίλους. Αλλά και να μην περάσει πάλι είναι τρομερός που πιστεύω θα περάσει. Και εντάξει τώρα να περάσει φάση των 16 είναι πολύ δύσκολο. Γιατί αν και έχει καλή ομάδα η Ρουγάη, δεν πρέπει να την υποτιμάμε. Καλά αν περάσει και από εκεί θα είναι τρομερή κάρτα. Οπότε να δούμε πώς θα τα πάει. Μην βγει και εντελώς γιατί ποτέ δεν ξέρει. Μπορεί να βγει και τέταρτη η Ρουγάη. Γιατί δεν είναι σε εύκολο όμιλο. Είναι Κορέα, Πορτογαλία και Γκάνα, Κορέα, δεν ξέρω ποια είπα. Κορέα, Γκάνα, Πορτογαλία. Οπότε είναι δύσκολο. Μπορεί, ας πούμε, που λέει ο λόγος να βγει και τέταρτη, μπορεί να βγει και πρώτη. Οπότε ποτέ δεν ξέρει αυτόν τον όμιλο. Μπορεί να κάνει την έκπληξη, να βγει πρώτη, μπορεί να την περάσει και η Κορέα. Πραγματικά αυτή η όμιλη είναι πολύ δύσκολη. Πάμε με την Ισπανία. Γιατί είναι walkout. Καλό, όχι ότι μα νοιάζει, αλλά είναι road trip. Εντάξει. Η objective. Και Μπουσκέτς. Κοιτάξτε αυτό το πακέτο τώρα αν έμπαινε σε SBC τη φόντερ θα του. Κρίμα που το έκανε αυτό η EA, αλλά δεν γινόταν αλλιώ. Θα είχε πεθάνει το game. Πάμε Γερμανία. Και μας μένει Βραζιλία και Γαλλία. Για Νεϊμάρ και Εμπαπέ. Και τελειώνουν αυτά τα packs. Μετά από 50 ώρες Βέρνερ δεν είναι καν στο Μουντιάλ. Πάμε, ανοίγουμε το Βραζιλιάνικουρα. Για να δούμε. Είναι walkout, Βραζιλία. Left wing. CB είναι. Εντάξει, Thiago Silva. Δεν έδωσε Neymar. Μπορούμε να τύχουμε Mbappé όμως. Άντωνι. Ροντρίγκο. Ντανίλο Μαρτινέλη.
Για να δούμε. Θα είναι walkout. Γαλλία striker. Είναι walkout. Γαλλία. Αχ, δεν είναι. Πω και τον έχω ήδη. Πω πω φανταστεί να βγάζει Μπαπέ τώρα. Θα ήταν απίστευτο. Πογκμπά, ναι, τον έχω ήδη. Δυστυχώς δεν βγάλαμε Μπαπέ, δεν πειράζει. Μπορούμε όμως από τα packs να βγάλουμε, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, θα αρχίσω με το 82 επί 20. Α, το 100 εκεί δίνει και 2 picks. Α, 8 picks δίνει. Ωραία, ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα ανοίξουμε το 82 επί 20. Όχι, rare players και μετά 82 επί 20. Πάμε, για να δούμε. Μπορεί να έχει και κανένα hero, τίποτα τέτοιο. Είναι walkout. Ισπανία. Πάλι είναι ο Ρόντρι. Δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά μπορεί να φύγει σε SBC. Οκ, καλό 50 και έχουμε δει πολύ χειρότερα. Σάντσο τον έχω ήδη. Ναι. Ωραία, καλούτσικο 50 και έχουμε και 4 πίξ. Οκ. Έναν Εμπαπέ. Ωραία. Πάρε έναν Ουαλό. Αν δώσει κανένα από Κατάρ τώρα θέλω. Γιατί ζητά από Κατάρ. Δεν δίνει πάλι από Κατάρ. Είναι σπάνι. Εδώ ούτε πάλι δίνει από Κατάρ. Και εδώ. Ούτε πάλι. Και επειδή είναι σπάνι, το λέω αυτό γιατί ζητάει να βάλει ένα γκολ με παίχτη από το Κατάρ και σου δίνει 6. Και 6 χρειάζεται τα swaps. Αλλά το πρόβλημα δεν υπάρχει παίχτης να αγοράσει. Γιατί οι μόνοι που έχουν βγει είναι σε τέτοια μορφή. World Cup δεν μπορεί να του πουλήσει. Οπότε είναι πολύ σπάνιο, αλλά μπορούμε να τύχουμε από εδώ από τα πίξ. Οπότε 82 επί 20. Αν βγάλει special κάρτα θα είμαι ευχαριστημένο. Και πρώτα απ' όλα θέλω σίγουρα Hawkeye. Για να δούμε. Άξιζε τα 3 tokens. Είναι inform walkout. Είναι ο Σμάχελ. Μπορεί να έχει κι άλλα μέσα. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να έχει πρόμο. Δώσε και κάτι πιο υψηλό. Μην είναι τώρα το 85 το καλύτερο. Ή όπα, όπα. Καλό 82 επί 20. Έχουμε δει πολύ χειρότερα. Ter Stegen, Marquinhos. Δεν πάει κάτι πλέον, ναι. Και όχι, φόντερ είναι. Εντάξει. Σιμών, ωραία, έχουμε δει και χειρότερα. Μια χαρά είναι. Αρκετά καλό είναι. Είχε 4 εγώ κάτω. Πόσα είχε. Για να δούμε. Μάχελ. Πολύ καλό 82 επί 20. Έχουμε δει πολύ χειρότερα. Εντάξει, για 3 tokens πιστεύω άξιζε. Έδωσε αρκετό φόντερ για 3 tokens που ουσιαστικά είναι δωρεάν. Δεν έδωσε κάρτα από πρώμα, αλλά πήραμε στο λίγο φοντεράκι. Και πάμε να κλείσουμε από εδώ. Θέλω ένα χείρο. Πληζία ή κάντο. Και κάτι καλό. 100 και είναι. Φέρε κάτι να κλείσουμε ωραία το pack opening. Είναι inform walkout, μόνο ο Αίγυπτος. Πάλι. Πάλι σμάχη. Εντάξει, αυτό που γίνεται. Για να δούμε, έχει κάτι άλλο μέσα. Α, δεν είναι κακό. Δεν είναι καλό όπως το λένε. Όχι. Κακό 100 και εντάξει, αρκετά μέτρο. Ζακάρια δεν πάει κάτι πλέον. Πάει ακόμα 9 κάτω. Α, όχι, έχει κολλήσει η τιμή του. Εντάξει, κακό 100 και δυστυχώς δεν ήταν καλά τα γουλού rewards. Δεν πειράζει. Γενικά τελευταία τα γουλού rewards δεν δίνουν τίποτα, βέβαια. Καλύτερα να ανοίγουμε. Πω. Quicksell τώρα αυτός. Κανένα από Κατάρ θέλω. Ή Εμπαπέ. Νάβας. Δεν χρησιμεύει πουθενά όμως δυστυχώς. Κρίστενσεν. Πάλι δεν δίνει από Κατάρ. Πάλι. Τρία πίξ έμειναν, δύο βασικά. Να κλείσουμε και το βίντεο. Πάλι δεν δίνει. Και τελευταία ευκαιρία. Για να δούμε. Πάλι δεν δίνει. Οπότε αυτό είναι το βίντεο. Πάλι δεν είχαμε κάτι καλό δυστυχώς. Πολύ μέτρια πράγματα. Δεν μπορείς να πεις ότι κάτι ήταν τρομερό. Οπότε αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like, sub και τα λέμε στο επόμενο.